Ουρές αυτοκινήτων σχηματίζονται στο συνοριακό σταθμό των Ευζών και του Προμαχώνα, κυρίως από Σέρβους, Βούλγαρους και Ρουμάνους επισκέπτες που έρχονται στη χώρα μας για διακοπές στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτή η προσβολή της χώρας μας προς τα έξω και η κατάτια πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία, μια γρήπη η οποία πήρε το αντιγρυπτικό της και τέλειωσε. Είναι μια χρόνια κατάσταση. Τα λέγαμε και πέρυσι, τα λέγαμε και προπέρυσι, τα λέγαμε και την πρώτη χρονιά που ανοίξαμε το κορονοϊό, τα λέγαμε και πριν το κορονοϊό. Η κατάσταση συνεχίζεται. Ανεβάζουν συνεχώς βίντεο και προσβλητικές αναρτήσεις για τη χώρα μας οι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν και πάνε να βγουν στα σύνορά μας. Αυτό δεν μας τιμά. Σε τελική ανάλυση, ένα είναι το πρόβλημα, λύνεται απλά. Μεταφέστε και άλλους υπαλλήλους στα σύνορα. Τέλος. Χιλιάδες επισκέπτες δοκιμάζουν τις αντοχές τους, περιμένοντας τη διαδικασία ελέγχου για να συνεχίσουν το ταξίδι τους με προορισμό τις τουριστικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Καταρχήν, μιλάμε για μια χρόνια πάτηση. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο τώρα. Συμβαίνει τα τελευταία 5 χρόνια σχεδόν. Λοιπόν, τι γίνεται, μεγάλες καθυστερήσεις των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα μας από 4 ώρες έως 8 και 10 ώρες, με αποτέλεσμα να είναι αγανακτισμένοι, απεθυσμένοι. Και πάρα πολλοί ήδη, όπως έχω εγώ τις πληροφορίες ως πρόεδρος του Νοσηλευτικού Μιλητηρίου, πλέον ταξιδεύουν προς την Νότια Ελλάδα και σε άλλους προορισμούς. Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες το Σαββατοκύριακο, με τις ουρές των αυτοκινήτων να εκτείνονται σε αρκετά χιλιόμετρα. Διότι δεν αποδέχονται με τίποτε αυτή την πολύ ωραία καθυστέρηση στα σύνορα και την αναμονή που στη χώρα μας. Χρειάζεται, κύριε Απαρέτη, κύριε Αβοκάτου, να καταλάβουμε όλοι ότι η Ελλάδα δεν είναι ο μοναδικός προορισμός στον κόσμο. Ούτε έχουμε το καλύτερο προϊόν στον κόσμο. Υπάρχουν και αλλού που υπάρχουν και επίσης καλά προϊόντα. Σας πω και κάτι άλλο. Η Κεντρική Μακεδονία την πληρώνει. Η Νότια Ελλάδα δεν την πληρώνει, ούτε Αθήνα. Να ξέρετε. Μάλιστα είναι κίνητρο για να φύγουν προς την Νότια Ελλάδα. Να αυξηθούν οι πτήσεις προς Ρόδο, προς Κέρκυρα, προς Κρήτη, προς Αθήνα κτλ. Κρήτης της Χαλκιδικής, σωστά. Της Ιερίας, της Καβάλας. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε ποιο είναι το θλιβερό, το μεγαλύτερη θλίψη την προκαλεί. Ότι κανένα μέχρι τώρα, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει και ζητώ συγγνώμη αν κάποιος το έκανε, δεν αντιδρά κανένας, ούτε φορέας, ούτε θεσμός, ούτε παράγοντας τίποτα. Οι επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καθώς η συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση προκαλεί σοβαρό πρόβλημα στον τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας. Καθώς στην υπόλοιπη χώρα οι τουρίστες μπορούν να φτάσουν εύκολα και γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία με αεροπλάνο, ενώ για να βρεθούν στη Βόρεια Ελλάδα πρέπει να περιμένουν ώρες μέχρι να περάσουν τα χερσαία σύνορα.